ενημερώσει λοιπόν ο Βασίλης. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον coach των Λιβαδίων. Τον κύριο Τάκη Μαρή. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, φίλε, τι κάνετε. Καλά, εσείς, χιονίζει. Λίγο, ναι, εντάξει. Ξεκίνησε. Καλά, χιονόνερο, χιονόνερο. Χιονόνερο, όχι, όχι, τίποτα σοβαρό, αλλά λένε πως μπορεί σήμερα να χιονίσει. Τέλειο. Λένε τώρα. Και λίγο πιο μετά θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον νεαρό αθλητή του, τον Γιώργο τον Δαφνομήλη. Καθώς από ό,τι γνωρίζουμε, είστε μαζί εκεί πέρα. Το πάτε ναι, όπως το έχουμε και εμείς στο στούντιο εδώ πέρα που του έχουμε μαζί δίπλα-δίπλα. Είστε και εσείς δίπλα-δίπλα τώρα εκεί πέρα. Ωραία. Σωστά. για να ακούσει τι θα πει ο coach και να συνεχίσει και αυτός. Σωστός. Να μην είναι μακριά. Coach, οπότε είσαι ξεκούραστος από το Σαββατοκύριακο. Δεν έγινε ματς. Είχαμε το μοναδικό παιχνίδι που δεν έγινε για την πρώτη κατηγορία τοπικού ρεθύμνου. Εμείς δύο λόγια θα θέλαμε. Για την γενικότερα για τη χρονιά αυτή, περίεργη χρονιά, διαφορετική χρονιά να πούμε και για σένα που είσαι τόσα χρόνια προπονητής στην πρώτη κατηγορία με τα play-off. Νομίζω από όσο θυμάμαι και εγώ και εσύ, δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά που συναντάς αυτό το, τα πρώτες πέντε ομάδες και μετά πέντε ομάδες και τόσες λίγες ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Ίσως να είναι και πρώτη φορά, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Ίσως να είναι και πρώτη φορά. Καλό, κακό θα δείξει. Απλά νομίζω είναι η πρώτη φορά και εγώ από ό,τι θυμάμαι. Γενικότερα ήταν ένα πρωτάθλημα περίεργο από την αρχή, ξεκινώντας μόνο με 10 ομάδες, καθώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια κάποιες ομάδες δεν κατεβαίνουν ή πάνε στη β' κατηγορία λόγω είτε ρόστερ είτε οικονομικών, δεν ξέρω τι άλλο. Οικονομικό προβλημάτων, ναι. Ναι. Η ομάδα όμως των Λιβαδίων βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Έχει ανέβει, μάλιστα πέρασε και ένα μικρό διάστημα β' που τη βοήθησε. Σίγουρα, γιατί βλέπουμε τώρα και πολλά παιδιά από τα Λιβάδια να παίζουν που ήταν λίγο μικρότερα τότε και τώρα έχουν δυναμώσει και γνωρίζουν την κατηγορία. Πώς είναι για σας η φετινή χρονιά, την άποψή σου γενικότερα για το πρωτάθλημα, αν το θεωρείς ανταγωνιστικό ή όχι, και στη συνέχεια θα πούμε και τα υπόλοιπα. Κοίταξε, το καλό για μας είναι ότι παίζουν όπως τότε σε 95% δικά μας παιδιά. Αναφερέσει τρεις παίχτες, ο Ιά είναι ντόπιοι δικά μας παιδιά. Δεν είμαστε τόσο καλά βαθμολογικά όπως κάθε χρόνο, αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι σοβαρό. Τη στιγμή που έχουμε μόνο δικά μας παιδιά και το ρόστερ, από χρήματα είμαστε πολύ χαμηλά το μπάτζετ το δικό μας. Αυτό ήταν δηλαδή ο σκοπός μας επιβολή. Δώσαμε δύο παιδιά στη γάμα και στο Δερμίζο Νιανό που ξέρετε, ο Ζαχαρία Κουστάκη που είναι ο πρώτος σκόρερ και τώρα τον Χνάρτο Γρηγόρη. Πάει και αυτός πήγε στο Ζαχαρία. Πολύ σημαντικό κότς αυτό. Γιατί ο Ζαχαρίας η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι των Λιβαδίων. Και είδαμε όμως ότι ανταπεξέρχεται και είναι ένα από τα βασικά μέλη των Ζουγιανών και νομίζω ότι αυτό είναι και σας κάνει και περήφανος αυτή η κίνηση. Και βέβαια, όλο το Ρέθυμνο και πρώτα εμάς, αλλά και όλο το Ρέθυμνο πιστεύω ότι αξίζει το παιδί αυτό να πάει παραπάνω. Ήδη ακούγονται κάποια πράγματα ότι λένε το όνομα του για κάποιες ομάδες στην Βιτερική. Πολύ σοβαρά δηλαδή. Το παιδί αξίζει, ξεκινάει δεκάδα από αυτούς από τη λένε, από αυτόν. Θα πάει πολύ καλά και εύχομαι και τα καλύτερα. Εμείς τώρα τη δικιά μας ομάδα, επειδή έχουμε το ρόστερ όλο 95% γυμνασιώτες, προσπαθούμε αυτό να έχουμε ένα σύνολο να σωνόμαστε εύκολα, ας το πούμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι το καταφέρνουμε. Όσο για το τοπικό φέτος του Ρεθύμνου με 10 ομάδες μόνο, δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, αυτό είναι, είναι μπορούν χρηματικά να τα πιστεύουν. Άγιοι δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως γενικότερα, γενικότερα θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα με την έννοια ότι αφού έχουν μείνει 10 ομάδες και οι μισές ομάδες πάνε για πρωτάθλημα, καταλαβαίνουμε ότι έτσι κι αλλιώς, δηλαδή καλός ή κακός φέρνει την κατάσταση για τις ομάδες που δεν έχουν στόχο το πρωτάθλημα να βρίσκονται πιο πίσω. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Μπράβο, ναι, τη στιγμή που είναι οι ομάδες έτσι θα πάει. Πάντως είδαμε και αλλαγές και για την ομάδα των Λιβαδίων, εκτός από τον Ζαχαρία. Είδαμε και αλλαγές στο ρόστερ, ενώ ήταν και ο Μυρθιανός, ήταν και κάποια άλλα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κλάδος, θεματοφύλακας, ο Γιώργος, οπότε είδαμε κάποιες αλλαγές που φαίνεται ότι σας επηρέασαν στην αρχή ειδικά του πρωταθλήματος. Βέβαια επηρέασανε, αλλά το ευχάριστο και το καλό είναι ότι από αυτούς τους παίκτες που φύγανε πάρα πολύ καλύτερα, παίζουν 4 παιδιά μικροί. Σωστό. Δεν το κάνουν εύκολα κάποιος ομάδας τοπικό αυτό το πράγμα. Εννοείται, εννοείται. Αν διαβάζετε κάθε φορά το ρόστερ και τις παίχτες δεκάδα παίζουν, κάθε φορά ξεκινάμε ή 5 ή 4, να μην πω παραπάνω, μέχρι 5 παίχτες κάτω το 18. Που είναι, είναι πολύ σημαντικό. Και δικά μας παιδιά, όχι ναι. Τα βρίσκαμε, ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό, όπως κάθε Κυριακή το ίδιο πράγμα. Που τα επόμενα 2-3 χρόνια αυτά τα παιδιά θα είναι πολύ έμπειρια, ας το πούμε έτσι. Αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι μπράβο.
Ήρθαν κανένα δύο παίχτες βέβαια ο Χαριτάκης, να το πω για την Άγκη Ορφίλα, να μου βοηθήσαν τα παιδιά κι αυτοί. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουν πάρει κάτι άλλο. Δηλαδή το μικρό το λαφόμι του Γιώργου που θα μιλήσει τώρα μαζί είναι μικρό στις τελικά ακόμα, θα γίνει δουλειά. Αυτά. Ναι. Όσον αφορά την ομάδα γενικότερα, ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα πολύ υπολογίσιμη, γιατί κι ας είναι η μικρή, είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά, και αυτό που ακούμε φέτος και από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν πάνω στις υψηλές θέσεις, ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι τέτοιο. Δηλαδή μπορεί να χάσει από την τελευταία ομάδα, μπορεί να κερδίσει και οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είναι πολύ ωραίο στο φετινό πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Εμείς πάντα είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως και να έχει όψη της ελλείψης, υπάρχουν όποια να φύγαν, γιατί έχουμε τη δύναμη, το πάθο μας, εγώ μας, ας πούμε. Παντρεύεται με μια ομάδα, παντρεύεται με μεγάλους και με μικρούς μαζί, ναι. Και σιγά σιγά κλιματίζονται οι μαζί. Η έδρα μας είναι καλή, αλλά και εκτός έδρας παιδιά μας καλή, δεν έχουμε κανένα θέμα. Έχω μια δυνατή ομάδα, απλά ταξίδι κάποιες άλλες ομάδες με τόσο μεγάλο ρόστερ και με τόσο μεγάλο budget. Σωστό. Που δεν μπορούμε να τα ταξιδεύουμε στις πέντε πρώτες θέσεις με τίποτα εμείς. Κατά τη γνώμη σου, είναι κάποια παιχνίδια που στον πρώτο γύρο θα μπορούσατε να ανταπεξέλθετε καλύτερα, ή πιστεύεις ότι ήταν και η ομάδα των Λιβαδίων από τις ομάδες που άργησαν με την προετοιμασία και ήρθε πιο μετά? Στον πρώτο γύρο, τα πρώτα παιχνίδια, εμείς είμαστε σε κακή κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί δεν κατέβαιναν τα παιδιά λόγω ξενοδοχεία και λόγω δουλειές. Σωστό. Είχαμε φοβερές ελλείψεις και είμαστε 4-5 παιχνίδια. Πολύ χάλια η ομάδα μας. Πολύ χάλια. Στο δεύτερο γύρο, με τις ίδιες ομάδες, κερδίζαμε το πέραμα 3-2. Φτάσαμε με το αριθμιακό 0-2 πλασματικό το σκορ, το είπαν οι ίδιοι. Χάσαμε τον Αστέρα 1-3 και Αστερίσεις. Και αυτό πλασματικό, που είναι καλές ομάδες αυτές, πρώτες θέσεις, παλέψαμε όταν πήγαινε. Προχθές παίξαμε τον Αστέρα με πάρα πολλά μικρά παιδιά, 6 μικρά και 3 από τον πάγκο, 9 μικρούς στο σύνολο και 20 για μικρούς, και είμαστε 0-0. Μήπως το παλέψαμε λίγο, χάσαμε 3-0, αλλά παλεύουμε όλα τώρα. Ναι. Το πρώτο γύρο στην αρχή δεν παλέψαμε τίποτα, είμαστε πολύ καλοί. Τώρα θεωρητικά η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που θα ήθελες, γιατί έπεται και τα play-off που λέμε. Οπότε πρέπει θεωρητικά φέτος και το διαφορετικό για σένα coach είναι να κρατήσεις τα παιδιά αυτά σε γρήγορση μετά το Μάρτιο. Γιατί καλώς ή κακώς τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το Μάρτιο μετά τελείωνε ο στόχος που λέμε. Ναι, μπράβο. Ξέρεις όμως είναι το πρόβλημα ότι ακόμα και τώρα που είμαστε σε πιο καλή κατάσταση ακόμα, πάμε κάθε Κυριακή με τρομερές ελλείψεις. Ναι. Τώρα ακόμα, ξέρεις γιατί? Γιατί με το ρόστερ που έχουμε σαν ομάδα, δηλαδή, βλέπεις κάποια παιδιά που δουλεύουν και δεν έρθει καν στον αγώνα. Ναι, δεν μπορεί να αφήσει το μεροκάμα. Δηλαδή, σωστό. με την ξενοτροφία που έχουν κάποια παιδιά στο χωριό, δεν μπορεί να αφήσει τον πατέρα του μόνο, ξέρεις, να πάει στο βουνό, ξέρω εγώ τι. Γιατί δεν μπορεί να αφήσει. Δεν είσαι σίγουρος για το τι υλικό θα έχεις μέχρι τον αγώνα, ας πούμε. Δεν θα ξέρεις μέχρι το πριν τον αγώνα ποιοι θα είναι. Έρχεται το. Ναι, σοβαρά σου μιλάω. Έρχεται το παιχνίδι, ας πούμε, τη Τετάρτη θα πάω. Ξέρω εγώ τώρα το πρώτο πρωί. Ειδικά τα μεσοβόμαδα. Και μέχρι 3 ώρα παίζω. Μέχρι τις 1 το μεσημέρι δεν ξέρω καθόλου πώς θα πάω. Κάθε φορά έτσι. Κάθε φορά τώρα. Αλλά εντάξει, θα την παλέψω μια χρονιά. Και τον χρόνο έχει ο Θεός. Οπότε για τα play-off, πώς το βλέπεις εσύ, να είναι δύσκολη περίοδο για τους ποδοσφαιριστές τότε, αυτή η περίοδο πάλι που ξεκινούν, ας το πούμε έτσι? Για μας τότε θα είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Ναι, γιατί ευτυχώς έχω μεγάλο ρόστερ, απλά όσο και να λείπουν ψιλοκαγίγο κάποιοι παίξεις, όχι όμως όπως θα ήθελα. Ναι. Εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά δηλαδή, θα πιστεύω. Ωραία. Δώσ' μας και λίγο τον Γιώργο να μιλήσουμε. Ναι. Εντάξει, και θα ξαναεπανέλθουμε. Κότσα, θα σε ρωτήσω εγώ στο τέλος για να πούμε και για το καλό βράδυ. Θα ξαναμιλήσουμε. Okay, λοιπόν, καλή χρονιά. Να είσαι καλά, Κότσα. Υγεία σε όλους. Να είσαι καλά. Μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Έλα, πάρ' το Γιωργάκη. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Γιώργο, καλησπέρα. Μιλάς πρώτη φορά στο ραδιόφωνο? Ναι. Τέλεια, αυτό το θέλουμε. Εμείς είμαστε σε αυτό. Γι' αυτό έχεις τον coach δίπλα σου, για να σε βοηθάει. Καταρχήν, τώρα δίπλα σου έχεις ένα πολύ έμπειρο και άνθρωπο του ποδοσφαίρου, αλλά και άμα θες ξεμεταφραστεί. Έχει μάθει τώρα, επειδή όλοι οι προπονητές βλέπεις σε Super League είναι ελληνικά, τουρκικά πράγματα, έχει μάθει τώρα και ξένες γλώσσες ο coach Μαρίς, οπότε άμα χρειαστεί μετάφραση θα τα πούμε όλα. Βλέπει τώρα τελευταία και πολύ Fatih Terim, από ό,τι γνωρίζουμε, και πρέπει να το έχει λίγο. Αν και είστε αντίπαλοι από ό,τι έμαθα, σε αυτό το κομμάτι. Δεν σας ακούω καλά, λίγο. Είστε, λέω, αντίπαλοι λίγο στο κομμάτι τη Super League. Ναι. Εντάξει. Θα τα πείτε την Κυριακή, θα τα πείτε. Ναι, αυτό. Ναι. Δύο λόγια, Γιώργο, για την ομάδα των Λιβαδίων. Πώς είναι για σένα η χρονιά, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα και τη δική σου ομάδα?
Σε αυτή την ομάδα είμαι πρώτη χρονιά. Ωραία. Έχω δεθεί πολύ με όλα τα παιδιά τόσο γρήγορα πρώτη φορά. Ήμουνα στο πέραμα πιο παλιά. Φέτος πήγα στην ομάδα. Έχει πολύ ωραίο κλίμα. Τώρα βλέπω τόσο ωραία ομάδα που είναι όλοι δεμένοι, όλα αυτά. Και πιστεύω στο πρωτάθλημα να το πάμε καλά. Είσαι και, παιδί, είσαι και εσύ παιδί του χωριού? Όχι, εγώ είμαι Παραμαθιανάκη. Παραμαθιανάκη. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι επειδή είσαι μικρός ηλικία και ακούμε ότι αγωνίζονται φέτος μικρής ηλικία στα λιβάδια, αυτό σε βοηθάει και σένα. Ναι, ναι, ναι. Συν τους έμπειρους. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα γενικά, Γιώργο? Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι λίγες οι ομάδες, έχουμε τα play-off, play-out. Ποια είναι η γνώμη σου εσένα, γιατί έχεις αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες? Ναι, ναι. Η γνώμη μου ότι θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Γιατί όλες οι ομάδες ανταγωνίζονται και, στα, και οι μικρότερες με τις μεγαλύτερες ή οι μεγαλύτερες με τις μικρότερες. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Γιατί είναι καινούριο το play, με το play-off και το play-out. Ναι. Και αυτό θα είναι μια έκπληξη για όλους μας. Θα είναι περίεργο μέχρι το τέλος πώς θα συμβεί. Ναι, ναι. Θα είναι μια έκπληξη. Δεν θα ξέρει κανένας. Για τους, για τους μικρούς αθλητές που βλέπεις και αντιμέτωπους, σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι είναι οι μικροί γενικότερα από τις ομάδες? Γιατί εσείς είστε μια δυνατή ομάδα, όπως μας είπες και εσύ για το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα των Λιβαδίων που μεταξύ σας είστε, έχετε ρε παιδί μου ένα κλίμα του χωριού που λέμε. Οπότε αυτό δυναμώνει, δηλαδή μέσα στην έδρα σας είστε πολύ δυνατοί. Οπότε πώς βλέπεις και την αντιμετώπιση των νεαρών, γιατί φέτος είναι υποχρεωτικό να παίζουν οι μικροί? Συμφωνείς με αυτό, πρέπει να υπάρχουν πιο μικροί στις ομάδες? Ναι, συμφωνώ, γιατί αναδύονται από μικρή τα ταλέντα των παιδιών. Ωραία. Και μπορούν να παίξουν κάπου σε πιο μεγάλο επίπεδο. Ωραία. Και πάμε να δούμε και τη δικιά σου ανασκόπηση, να δούμε από πού έχεις ξεκινήσει, από ποιες ακαδημίες. Εγώ ξεκίνησα από 7-8 χρόνια από το πέραμα. Το 2021-2022 πήγα στα Αγγελιανά τη χρονιά που πέσαμε. Στην πρώτη κατηγορία. Οπότε ναι, έχεις μάτσει τα πόδια σου πρώτης κατηγορίας πολύ. Ναι, ναι. Και μετά πήγα πάλι στο πέραμα και φέτος πήγα στα Λιβάδια. Και πάμε να δούμε και την ερώτηση που κάνουμε σε όλους τους μικρούς. Από όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Δεν σας ακούω, σας χάνω λίγο. Την ερώτηση λέω που κάνουμε σε όλους τους μικρούς. Από όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, ο αγαπημένος σου προπονητής, βγάζοντας βέβαια τον τωρινό, τον κύριο Τάκη Μαρή, δεν μπορούμε να. Δεν είναι δίκαιο. Από όταν ξεκίνησες, ποιος προπονητής είναι αυτός που και σε βοήθησε πάρα πολύ και θα σου μείνει, ας το πούμε έτσι. Ο πρώτος είναι είναι δύο. Ένας είναι ο Μιχάλης ο Παπαδάκης ο Παχλάς. Ναι. Και ο δεύτερος είναι ο Μιχάλης ο Βουράκης. Μάλιστα. Εμπειρία. Έχεις επιλέξει πολύ εμπειρία. Μάλιστα. Οπότε φυσιολογικά από όλους αυτούς που ανέφερες, συν τον Τάκη το Μαρή που έχεις φέτος, μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα έχουμε πολύ δυνατούς διαλόγους. Γιατί είναι και οι τρεις προπονητές που το ζουν το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Καλό είναι αυτό, καλό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα έχεις μάθει σίγουρα και πολλές. Ευχαριστώ πολύ σας. Καλή χρόνια να έχουμε. Θα έχεις μάθει και πολλές ατάκες από τον κύριο Παχλά. Αγωνιστικές έτσι μέσα σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Δώσ' μου λίγο τον coach και πάλι αν είναι εκεί, αν δεν έχει πάει πουθενά να φύγει για μια ρεκή. Ωραία, δώσε μου τον. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, coach. Θέλω να μου πεις, επειδή πάντα σε ρωτάω, γιατί είσαι γνώστης με τους αντιπάλους, έχεις αγωνιστεί με όλους τους αντιπάλους, μία τριάδα ή τον πρωταθλητή το φετινό για να κλείσουμε. Αν και τα play-off βέβαια είναι λίγο περίεργα φέτος. Δηλαδή αυτό θα παίξει ρόλο μεταξύ τους μάτς εκεί. Ή την τετράδα, τριάδα, ό,τι θες. Ναι, η τριάδα, να σου πω εγώ, κατά τη γνώμη μου, άρχισε την 200 στέρα, δηλαδή. Αυτή η τριάδα, έτσι. Και ό,τι γίνει στα play-off. Και ό,τι γίνεται πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει το παροχέριο Άριστα, αλλά και ο Ρεθμιακός για μένα είναι. Έχει πιο ρόστερ, πιο βάθος. Έτσι, πούμε, νομίζω, έτσι. Έχει πιο βάθος. Και αναλόγως με τις κάρτες, με τις τιμωρίες, με τα έτσι, ναι, τα παροχέρια μέχρι τα πλέον θα δείξει αυτό. Και στη Super League Coach, πρωταθλητής. Μην του βάζεις τώρα. Στη Super League ήθελα να το πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Και έχουμε μάθει τώρα τελευταία ότι διαβάζεις πολύ Φατίχ Τερίμ.
Μπα, όχι. Έχω μάθει λίγο τουρκικά. αλλά επειδή έχουμε και μπάσει στην ποδόσφαιρο προπονητή, έχω μάθει λίγο τα μάμ για τα μάμ. αλλά μου φαίνεται ότι θέλει κάποια σεμινάρια ο Φατίχ. Να ανέβει πάνω, κότς. Νομίζω θέλει σεμινάρια όχι από εμά του τοπικού του προπονητέ. Από οποιοδήποτε, γιατί κάτι πράγματα δεν στέκονται. Έτσι νομίζω. Η αλήθεια είναι αυτή. Δώσε μας και ένα προγνωστικό, καθώς εχθές μιλήσαμε στο ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και είχες βρει το προγνωστικό, εξ αρχής μου είχες πει ότι θα χάσουμε σήμερα. Δώσε μας και ένα προγνωστικό, γιατί από ό,τι βλέπουμε θα υπάρχει μεγάλη κόντρα με τον μικρό τον Γιώργο την Κυριακή που έρχεται. Προγνωστικό ποιο με τον είπε εγώ. Ναι, ναι. Αυτός είναι γαμπράκι βέβαια το Γιωργάκη και έπρεπε να μην το βγάλω με καθόλου να μιλήσω, αλλά δεν πειράζει, καλό παιδί είναι. Εντάξει, τι να πω πάει, ισοπαλία πάλι βλέπω. Ισοπαλία, Ναι, δεν παίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Και όσο για τον πρωταϊτή, πιστεύω ότι τώρα αυτή τη στιγμή παίζει καλύτερο από εδώ ο ΠΑΟΚ, παίζει μέχρι τώρα, αλλά θα το πάρει νομίζω η ΑΕΚ, έλεο με Ιζανίδη. Μάλιστα. Δηλώς. Και όποιος κατάλαβε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι. Κάτι ξέρεις, κότς. Κάτι ξέρεις. Κάτι βλέπω, ρε παιδί. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά με υγεία και θα μιλήσουμε. Να σε καλά, κότς, να σε ενημερώσουμε και σένα, καθώς ενημερώνουμε όλους τους προπονητές, ότι στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε μια εκπομπή η οποία θα βγείτε όλοι οι προπονητές τηλεφωνικώς για 5 λεπτά να μας δώσετε την καλύτερη εντεκάδα φέτος, όχι την ιδανική, την καλύτερη εντεκάδα για σας, τον καλύτερο προπονητή και την καλύτερη τριάδα διαιτητών. Φέτος θα έχουμε και επόπτες. Μιας και είστε ένας από τους κάτοχους της περσινής βράβευσης. Ναι. Θα έχει μεγάλη αξία η εντεκάδα η δικιά σας να μας δώσετε. Okay, ρε φίλε, να είστε καλά. Έγινε. Ευχαριστούμε, κότς. Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Να είστε καλά.